Την απόσυρση του νομοσχεδίου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Υγείας ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και φορείς απεξάρτησης. Θεωρούν ότι δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της αποϊδρυματοποίησης, αλλά για κλείσμο και συγχωνεύσεις δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης που τελικά οδηγούν στην ιδιωτικοποίησή τους. Αυτό που κάνουν, ισχύουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και τις ιδιωτικές κλινικές με ζεστό χρήμα από το Ταμείο Ανάκαμψης, με προγράμματα που έχουν ημερομηνία λήξης και με πρόσφατο παράδειγμα ένα χρόνο λειτουργίας αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έκλεισε και οι ασθενείς βρεθήκαν πάλι πίσω στο Δρομοκαίτιο και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνή. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την αλλαγή του διοικητικού μοντέλου στον τομέα της ψυχικής υγείας με τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, στο οποίο εντάσσεται το σύνολο των υπηρεσιών του ΕΣΥ. Κατά τέτοια πρότυπα δημιουργείται και ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, στον οποίο εντάσσονται όλοι οι οργανισμοί, φορείς και προγράμματα θεραπείας των εξαρτήσεων του δημοσίου τομέα. Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο που καταργεί το ΚΕΘΕΑ και όλους τους φορείς πρόληψης και απεξάρτησης για να φτιάξει ένα συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό μηχανισμό που θα διωγγώσει πάρα πολύ το πρόβλημα των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων στην ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση από την πλευρά της υποστηρίζει ότι με αυτό το νομοσχέδιο βελτιώνει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών των ωφελούμενων, των φροντιστών και των οικογενειών τους και απαντά στην κριτική περί διάλυσης των φορέων ψυχικής υγείας της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για fake news. Πρώτη αλήθεια, δεν καταργούνται τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Δεύτερη αλήθεια, το νομοσχέδιο δεν φέρνει απολύσεις. Τρίτη αλήθεια, fake news τα λουκέτα σε φορείς αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Όλη η μεταρρύθμιση, είτε όσον αφορά τις υπηρεσίες εν γέννη παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, είτε όσον αφορά το τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων, αφορούν αποκλειστικώς και μόνο δομές του δημοσίου. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και στα θεραπευτικά προγράμματα συνεχίζουν τον αγώνα τους με 24-ωρη πανηγυρονομική απεργία και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στις 11 το πρωί της Δευτέρας, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.